είναι διαστρεβλώση αυτό που κάνει, κύριε Καραμέλα. Ακούστε, ρεπορτάζ. Διαστρεβλώνεται. Το πράσινο τιμολόγιο γνωστού παρόχου είναι στα 20 λεπτά κιλοβατόρα και το μπλε στα 9,5. Θέλετε να μιλάτε μόνο σα. Θέλετε να μιλάτε μόνο σα. Έτσι έχετε μάθει να μιλάτε μόνο σα. Δεν αφήστε άλλο το βάρο. Θα πρέπει να κυβέρνηση μέτρα στήριξη για να μπορέσουμε να πλώσουμε του λογαριασμού του ρεύματο. Ναι, όχι. Κοιτάξτε, εδώ ζητάει πίσω. Εδώ πρώτον οι τιμέ. Πείτε τον κύριο Κορονάκη, ζητάνε πίσω τι επιδοτήσει. Είναι ψέμα κι αυτό. Ένα ακόμα μεγάλο ψέμα του κύριου. Ζητάνε πίσω από τι επιχειρήσει τα λεφτά των επιχειρήσεων. Είναι ψέμα. Λοιπόν, είναι 0,17 τη χιλή των επιχειρήσεων που του δόθηκαν περισσότερα χρήματα από την ειρήνη που είχε γίνει. Και του ζητάνε πίσω τώρα. 200 ευρώ από το 0,17 τη χιλή. 1,2 ευρώ. Στον κύριο Γλαβίνα, γιατί μιλάμε, κύριε Καραμέρο, κάνετε ένα λαϊκισμό. Τι λαϊκισμό? Πήρατε απόφαση 10 Ιουνίου να πάρετε από τις επιχειρήσεις πίσω τα λεφτά των επιχειρήσεων στο ρεύμα. Δεν ισχύει. Είναι ψέμα. Το λέει η εκκλησία. Κύριε Λοβέρδο, να σεβαστούμε λίγο. Ο κύριος Καραμέρος να σεβαστεί. Ο κύριος Καραμέρος να σέβεται τίποτα και τώρα αφήνεται για να σπείρει τον αέρα. Ζωηρός διάλογος. Λοιπόν, να σταματήσει αυτό. Και είπατε για Ισπανία. Η Ισπανία, κύριε Καραμέρο, έχει 3,1% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ενώ η Ελλάδα έχει 2,4 μεγαβατόρα. Λέτε ψέματα, είστε ψεύτης. Αυτό που λέτε... Αν τα στοιχεία τα τσαλακώνετε, τόσο πολύ πιστεύετε πραγματικά στην αλήθεια. Αυτό είναι ένα χαρτί για πέταμα. Είστε και δύο συνάδελφοι. Θέλει το χαρτί αυτό να το δείτε τώρα που το είδα καλύτερα. Ας έρθει ο κύριος Καραμέρος, δεν έχει κάνει ημερομηνία πάνω από το χαρτί. Δεν έχει κάνει ημερομηνία, τίποτα δεν έχει. Είναι ψεύτικο χαρτί. Ψεύτικο χαρτί. Όπως είναι όλη η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι βρεθήκατε σε δύσκολη θέση. Μια ακόμα σκευωρία Νοβάρτης ΣΥΡΙΖΑ.